Χαίρετε φίλες και φίλοι από την All Stars Arena, το βοηθητικό κλειστό του ΟΑΚΑ. Βράδυ Κυριακής, 8 Ιουλίου 2018, η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Πιστόλια, εναντίον Real Madrid είναι το παιχνίδι που θα παρακολουθήσουμε. Οι δύο ομάδες θα κάνουν την αναμνηστική φωτογραφία. Είναι το δεύτερο παιχνίδι της σειράς με τη φάση των 16 της Summer Development League. Στο πρώτο παιχνίδι, οι Μαδιλένοι πήραν ξεκάθαρο προβάδισμα 18 πόντων. Αυτό καλούνται και να υπερασπιστούν για να προκριθούν στη φάση των 8 και να συναντήσουν τους Χάρλεμς. Από την άλλη, το έργο για τα πιστόλια δεν είναι τόσο εύκολο. Όμως τίποτα δεν είναι αδύνατο στο μπάσκετ. 13-50, 8-22 και 15. Κοντάδα για τους Μαδριλένους και τα Ρεμάλια. Ενώ από την άλλη πλευρά 5-11, 0, 10 και 4. Αυτή είναι η πεντάδα για τα πιστόλια που έχουν και την πρώτη κατοχή. Ένας τριών πόντων στην πρώτη επίθεση. Μπαλά θα βρει στο σίδερο. Αστοχοσούνται από το νούμερο 10 και rebound από το 50. Από το πολύδωρο, μια reverse finish τώρα, πάσα έξω. Επίθεση για τα Ρεμάλια τώρα. Πολύδωρος θα πάει προς τα μέσα, δεν θα αφήσω όμως την μπάλα στο καλάθι. Το rebound από το νούμερο 10, από τον Λιόλιο. Ούτε τώρα το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης. Αυτό το lay up από το νούμερο 9. Νούμερο 22 ήταν την μπάλα. Με ο Αγγέλης που προσποιείται πανελλαδιστάζει για να σπάρει για 2. Καμολίκης, πασάρει έξω. Θα πάει ο Άνου για 3 από πολύ μακριά. Θα αστοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Θοδωρή Βούλγαρη, το νούμερο 5. Μας μίλησε και την κάμερα της διοργάνωσης λίγο πριν το τζάμπολ. Μας εξήγησε τι πρέπει να κάνει η ομάδα του για να ανατρέψει αυτή την πολύ μεγάλη διαφορά. Όμως τώρα αστόχισε. Γρήγορο transition game και άστοχο το lay-up από τον Γιάννη Παπαϊωάννου. Συνέχεια κερδισμένο φάουλ. Ενώ φαίνεται να έχει χτυπήσει κάπως ο παίκτης των Ρεμαλιών. Ο Αγγέλης είναι. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι. Μακρινή πάσα, εξαιρετική. Για το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης. Διασυστά από το νούμερο 10, το καλάθι από το 4. Τον Γιανακούρο. Πρώτο καλάθι λοιπόν και 0-2. Για τα πιστόλια. Σουτιά 3. Άστοχο από το νούμερο 15, επιθετικό rebound όμως από τον Σπύρο Αγγελή. Τώρα θα σουτάρει από το high post για να στοχίσει και εκείνος και να μαζέψει το rebound. Ο Βασίλης Γιανακούρος με το νούμερο 11. Βούλγαρης βγάζει έξω. Με την μπάλα στο χαμηλό post τώρα από τις πιστολιών. Το λέει από εξαιρετική προσπάθεια, καλάθι και φάουλ. Και το νούμερο 0 ο Χαραλάμπος Γρεκούσης. Πήρε το maximum εδώ. Τα πιστόλια έχουν ξεκινήσει καλύτερα. Προηγούνται με αυτό το 0-4. Δεν θα γίνει 0-5. Μάτι για το rebound. Έχουμε τζάμπολ. Καλά είναι για τα Ρεμάλια. Περίπου 2,5 λεπτά κύλησαν. Εδώ στο ΆΚΑ. Πρέπει να κάνει λάθος, κλέβει ο Βουλγάρης. Κερδισμένο φάουλ. Τον Θοδωρή, τρίτο μαδικό μάλιστα. Με τους ασπρόμαυρους. Που κατεβαίνουν με κάποιες απουσίες, μόλις 6 άτομα. Με απουσίες και τα πιστόλια. Βάλω στον Γιανακούρο τώρα, ο οποίος θα γυρίσει, αλλά θα στοχίσει από
το χαμηλό post, το νούμερο 4. Πάντα από το 50. Τον Ηλία Πολύδωρο. Μια από την αδύνατη πλευρά τώρα. Αγγελής. Στους διατρείς από τον Πρίφτη είναι άστοχο. Rebound από τον Βούλγαρο που θέλει να παίξει. Θα περάσουν παιδιά το κέντρο χωρίς πρόβλημα. Τα πιστόλια. Στους για 2. Είναι άστοχο. Από τον Τρεκούση. Rebound και γρήγορο κατέβασμα της μπάλας. Από τον Παπαϊωάννου που θέλει να συνδυάσει τώρα. Θα πασάρει έξω. Και τον Αγγέλη. Την καταστροφή από την περιφέρεια για τους πρώτους πόντους τον Real Madrid σε αυτό το Game 2 της σειράς 3-4. 6 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα πριν λήξη της πρώτης περίοδου. Καλή κυκλοφορία για τα πιστόλια, ένα σούτ σαν σε βολές, άστοχο από το νούμερο 0. Περιπάντο από το 15, τον Γιάννη Παπαϊωάννου. Ωραία πάσα του Αγγελή για τον Καμολίκη που ολοκληρώνει με επιτυχία αυτή τη φάση. Ασίστ από τον Τρεκούση, από τον Αγγελή, διορθώνω. Και 5-4 πρώτο προβάδισμα για τους Real Madrid, ενώ στην άλλη πλευρά εξαιρετική ενέργεια. Θύμισε τον Λιρόγκα από τον Λιόλιο. Πολύ ωραία κίνηση απέφτει τον αντίπαλό του και πήγε μέχρι μέσα. Στο 5-6 και μάλλον Μαδρί τώρα στην επίθεση. Έλα προς το χαμηλό post. Ωραία, θα γυρίσει εκεί, θα γυρίσει και το φάουλ. Ο υψηλός όμως Ηλίας Πολυδόρου για να πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Πρώτο φάουλ με τα πιστόλια. Πρώτη συμπαλία στο μάτς, 6 όλα. Η δεύτερη, ο Καμολίτης όμως είναι εκεί. Γραφώνεται το επιθετικό rebound. Σε 3 πόντων από τον Κρεκούση είναι άστοχο. Rebound από κανέναν, η κατοχή είναι για τα πιστόλια. Θα κατεβάσουμε την μπάλα. Τον Βούλγαρη. Η Λόμπα είναι καλή. Και τον Λιόλιο. Τον Κούρος είναι καλή έξω. Ο Κούρος στέκεται και στάρει για 2. Θα στοχίσει. Λοιπόν μακρινό. Τον Παπαϊωάν θα γίνει όμως το λάθος. Και θα κλέψει ο Λιόλιος. Αδίαστο λάθος τώρα. Το νούμερο 0 για τα πιστόλια και έτσι χάνει την κατοχή. Τον Γκρεκούση το λάθος. Παραμένει το έτσι όλα. Ο Αγγελής θέλησε να βρει μέσα τον Πολυδόρου. Την εσταλεπωρεί τον Βούλγαρη αλλά στο εκεί. Πάνω του Γκρεκούση. Λιόλιος. Με ωραίο γύρο στο θα πετύχει 2 ακόμα πόντους. Έχει ξεκινήσει καυτό στο μάτς ο Γιώργος Λιόλιος. Είμαστε και στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, σκοράρει τους 22-40 από της ομάδας του. Κάνοντας συζήτη την παρουσία του. Παπαϊωάννου, βγάζει έξω. Τρίφτης για 3. Βάλα στα χέρια του Καμολίκη, ο οποίος είναι και πάλι στο κατάλληλο σημείο και σκοράρει. Και στο ζωγραφιστό, φτάνει τους 4 πόντους. Και εμφανίζει το όλα. Κάρτα 4 λεπτά ακόμα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ισορροπημένο το παιχνίδι. Αυτό συμφέρει στους Real Madrid. Τώρα ήταν άστοχο από τον Γκρεκούση η κατοχή. Είναι για τους τυπικά γηπεδούχους Real Madrid. Τον Παπαϊωάννου να οργανώνει. Παπαϊωάννου πέρασε. Πήγε μέχρι μέσα, αφήνει την πάρα στο καλάθι. Ένα ακόμα πολύ ωραίο καλάθι. Αυτό το πρώτο δεκάλεπτο που βαθότερες οι ομάδες παίζουν κυρίως με isolation game. Με ένα σε αδύο μενός. Τρίποντο τώρα θα είναι άστοχο από τον Παύλο Γιανακούρο. Το rebound όμως επιθετικό από τον Λιόλιο.
που έχει μισμάτσο εκεί, αλλά θα βγάλει την μπάλα έξω. Βούλγαρη για τρεις, μάλιστα. Λάθη τριών πόντων από τον Θοδωρή. Η ασίστ από τον Γιώργο Λιόλιο. Και 10-11. Αγγέλης. Θέλει να δημιουργήσει ρήγμα στην αντιπαλιά, να τα καταφέρνει και δίζει φάουλ. Από τον Λιόλιο. Χρησιμοποιήσε το σώμα του. Ο Αγγέλης για να πάρει καλύτερη θέση, ενώ τώρα έχουμε time out. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή στην All-Stars Arena. Δύο κοντές για τον Αγγέλη. Αστοχή στην πρώτη. 22-50, 23, 8 και 15. Πεντάδα για τους Real Madrid. 4-10, 5, 11 και 0. Πεντάδα για τα πιστόλια. Προηγούνται με έναν πόντο. Η δεύτερη βολή του Αγγέλη, εξαιρετικό rebound όμως από το νούμερο 15, τον Παπαϊωάννου. Αγγέλης για 3. Μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Κοιτάει ψηλά και μαζεύει το rebound. Ο Βασίλης Γιανακούρος. Ο Παύλος Γιανακούρος θέλει να συνδυάσει. Καταφέρει να ξεφύγει και το μακράρι στον αντιπάλο του, αλλά έχει να σκοράρει Παπαϊωάννου. Για 3 τον εφηλιασμό. Ένιωσε σίγουρος, αλλά δεν το φύγει αυτό το σουτ. Προσπάνοντα από το νούμερο 0, ενώ Γιανακούρος και πάλι στο ανοιχτό γήπεδο. Αυτή τη φορά θα κερδίσει φάουλ. 122 δευτερόλεπτα είναι το τέλος της πρώτης περίοδου. Επιθετικό φάουλ δηλαδή. Διορθώνω. Δεύτερο ομαδικό για τα πιστόλια. 3 έχουν οι Ρεμάλο Άντρου. Αγγέλης. Ψάχνει καλύτερη επιλογή. Αλλάξει τον Πολυδόρου να σκρινάρει. Τρίχει τώρα. Για 3 του Αγγέλη. Θα αρχίσει ξανά. Πάντα από το νούμερο 4 από την Γιανακούρο. Με στεφάλι θα τρέξει. Ωραία πάσα. Καλάθι. Επερχόμενο Βασίλη Γιανακούρο. Συνεργάστηκε ένα ψευγαριό του στο ανοιχτό γήπεδο για το 10-13. Για να δούμε. Λόμπα για τον Πολύδωρο. Μπάλα έχει βγει εκτός από τα χέρια του Λιόλιου. Αν κατάλαβα καλά. 8 δεύτερα ακόμα για τον Ρεμάλ Μαντρί. Παϊωάννου έδωσε στον Πολύδωρο. Είναι στα πάει σε ένα σειράδιον ενός. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Θα μαζέψει το rebound ο Βουλγαρής. Πάσα μακρινή. Λιόλιο γύρισε και έκλεψε. Με το νούμερο 23 ο Ηρακλής Δημητρίου. Βουλγαρής. Μπαλά πάει 45 για να περάσει το low post. Για να κούρωσε. Ένα floater με το δεξί χέρι από τέτοιο συμβολής. Κάπως εξειδημένη ενέργεια. Εκπομπή στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. 14,2 για τα πιστόλια. Παραδέα φτάσει στον Λιόλιο. Γιανακούρος ανεπορεί την αντίπαλη άμυνα, θα βάλει το καλάθι. Ο Παύλος το μεγαλύτερο προβάδισμα μέχρι στιγμής στο μάτς. Το συν 5 για τα πιστόλια. Από μία επίθεση για κάθε ομάδα τώρα. Αγγέλης, ο συνήθως σε ρόλο οργανωτή. Ο Ιωάννης σκρινάρει. Δείχνει αλλαγή στο μαρκάρισμα εκεί. Γέλης δυσβή, θέλει να πασάρει έξω και κερδίσει φάουλ όμως πρώτα. 3 δευτερόλεπτα πριν λήξει το 24 αυτό το κερδισμένο φάουλ που σώζει κάπως την κατάσταση. Ανανέω στο χρονόμετρο. Αγγέλης. Παπα Ιωάννου. Ο Πολύδωρος είχε όλη κατάσταση, εξαιρετική πάσα. Έχουν γίνει βήματα όμως τον ψηλό τον Ρεμάλ Μαντρί. Πίεση τώρα στην επαναφορά. Εντέλος θα πάρει μόλις μπάλα και θα περάσει στο κέντρο. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Φυσικά εκείνος θα πάρει την ευθύνη.
Βούλγαρης, μπάλα δεν θα περάσει προς τα μέσα. Τέλος του περίοδου. Real Madrid 10, πιστολιά 15. Στρέφουμε σε λίγο. Βέβαια είμαστε. Ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο, πρώτη κατοχή για τα πιστολιά. 18, 25, 11 και 4. Βέβαια των φιλοξενούμενων. Προηγούνται με 5 πόντους. Για να κούρω. Ο Λιόλιος ζητάει την μπάλα, θα περάσει. Στην ουσία και στην άμυνα των Real Madrid θα κοστίσει. Ο Λιόλιος θα πετύχει 2 ακόμα πόντους. Για σας από το νούμερο 8 από τον Δημήτρη Παπαγιαννησίου. 10-17, 8-50, 15-22 και 23 η πεντάδα για τον Real Madrid. Επιτίθενται τώρα για πρώτη φορά στο 4 δεκάλεπτο. Παπαϊωάννου θα πασάρει έξω, Πρίσκης θα μαρκάρει στους γιατρείς. Θα στοχίσει, βάλω στο σίδερο το rebound. Το νούμερο 11, τον Γιανακούρο. Γιανακούρος, καλή ωραία πάσα εκεί που έκοβε σαν τρέιλερ. Ο Ντάσκαρης όμως έχασε την κατοχή. Και έτσι κατοχή είναι και πάλι για τους Real Madrid. Σκρίνει στην κορυφή. Βάλα στο low post. Πολύδωρος. Εκεί υπερέχει το double team όμως τον δυσκολεύει και τον αναγκάζει σε λάθος. Έτσι και ο Λιόλιος. Αλλά και ο Ντάσκαλης πάνω του. Στο σύν 7 τα πιστόλια. Είναι ανώτερα σε αυτά τα πρώτα 11,5 περίπου λεπτά. Σούτ από τον Λιόλιο, rebound από τον Πολύδωρο. Αγγέλης θέλει να συνδυάσει. Σούτ για τρεις από τον Παπαϊωάννου, θα κάνει airball. Πάνε και σαν πέναλτι. Λιόλιο θα κατεβάσει την μπάλα. Να δούμε αν θα διευρύνουν κι άλλο το προβάδισμά του στα πιστόλια, που μου δείχνουν αποφασισμένα στο κίνημα να πετύχουν με οι μεγάλοι άνθρωποι. Δεύτερα ακόμα για τους φιλοξενούμενους με τον Γιανακούρο να έχει την μπάλα. Νομίζω να πάει σε ένα σχεδίον ενός. Πραγματί είναι, θα πάρει την ευθύνη. Το follow είναι εύκολο, εξαιρετική προσπάθεια από τον Βασίλη Γιανακούρο με το νούμερο 11, που ακολούθησε τη φάση και διαμόρφωσε το 10-19. Αγγέλης τώρα. Πιέζει ο Γιανακούρος. Μπάλα στον Πρίφτη. Αγγέλης, Πρίφτης, θα σηκωθεί για τρεις. Το σίδερο η μπάλα. Μακρινό rebound από τον Ντάσκαρη. Γιανακούρος κερδίζει φάουλ, αν δεν μετράει. Γιανακούρος θα αστοχίσει όμως. Έχει κερδίσει όμως το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Μετά το πρώτο ομαδικό φάουλ των Real Madrid. Χαμηλά έχει τόσο το φάουλ λοιπόν. Γιανακούρος σκέφτηκε. Δίστασε αρχικά, στη συνέχεια αποφάσισε να σκάρει και δικαιώθηκε. 10-21, διαφορά μεγαλώνει. Για πρώτη φορά την ψήφια. Εδώ στην All Stars Arena. Ιδανικό ξεκίνημα για τα πιστόλια. Αγγέλης. Και μόνο Μαντρί ίσως ήταν κάπως χαλαρή. Τώρα σκοράρ με τον Τρίφη. Με τον Τρίφη τότε καλά για εκείνους στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ρίχνει κάπως τη διαφορά σε 9 πόντους. Για να κούρος θέλει να παίξει με τον Τρίφη. Έχει το μισμάτς. Χέρισε το φάουλ. Παίξεις τον φιλοξενούμενο. Είχαμε. Νούμερο 9 πέρασε στο παρκέ. Θέση του νούμερο 8. Μέσα η δεύτερη βολή. Αλλαγή για τα πιστόλια τώρα.
έξω για να κούρεις με το 11. Μέσα ο Γρυκούς, το νούμερο 0. Ιωάννου, πολύ δωρή ζητάει την μπάλα στο χαμηλό πόστα, μέσα στο double team. Για 3, για 2, διορθώνω, είναι άστοχο. Από τον Γκόγκο, rebound, μαζί στη θέση το νούμερο 8. Ο Παπαδιονυσίου, ενώ στην άλλη μετά έχουμε γρήγορο καλάθι από τον Γιάννα Κούρο που χτυπά και πάλι στο ανοιχτό γήπεδο. 12-24, double score. 6 και 10, πριν την ανάπαυλα. Παπαϊωάννου, ευχαριστή του Τσάιτ. Δημητρίου, σε σουτ 2 πόντων αστόχησε. Πολύδωρος ανάμεσα από 3 παίκτες. Θα αστοχίσει και εκείνος, rebound του Λιόλιου. Το πρώτο παιχνίδι της σειράς, είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης, ότι ο Λιόλιος έμοιαζε μόνος επιθετικά. Τώρα έχει άξιους συμπαραστάτες, σαν τον κύριο που σκόραρε μόλις, τον Παύλο Γιαννακούρο. Πρέπει να έχει φτάσει στους 10 πόντους. 12-26 είναι το σκορ, ενώ η Real Madrid καλούν time out. 5-45 ακόμα στην δεύτερη περίοδο, η κατοχή για τους Real Madrid. Πολύ κοντά σε 14 πόντων με πιστολιών. Με 4 ακόμα πόντους σοφαρίζουν το σκορ του πρώτου αγώνα. Δημητρίου για 3, στοχή, μακρινό rebound για να κούρει με το νούμερο 4. Θέλει και πάλι να πιάσει τον ύπνο για την πάλι άμυνα. Ήδη ο λάθος όμως. Τον Ντάσκα Ρινακόβη. Για να πετύχει το καλάθι, η πάσα όμως δεν περνάει. Να δούμε λίγο τις πεντάδες. 22-23, 15, 59. Πεντάδα για τον Real Madrid που φυσικά τώρα στην επίθεση με τον Παπαϊωάννου. Να πηγαίνει από την baseline και να πασάρει έξω τον Δημητρίου. Πολύδωρος για 3, δεν είναι καλά το shoot. Το rebound από τον Ντάσκαρη. 5-4-10-0 και 8. Πετάτε και τα πιστόλια. Δεν θα φτάσουν στο συν 16, αστόχησε ο Γιαννακούρος. Η κατοχή μάλιστα είναι για τους Real Madrid. Τελευταίο πεντάλεπτο στο πρώτο μέρος. Σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον με βάση την εξέλιξή του. Μαγγέλης πάει από την αντίθετη πλευρά του screen, θα κερδίσει φάουλ από τον Παπαδιονυσίου. Πρώτο φάουλ για τα πιστόλια, 2 ομαδικά στην Real Madrid. Και 11 ακόμα δευτερόλεπτα στην επίθεσή τους. Ένα σουτ για 3 τώρα είναι άστοχο από τον Παπαϊωάννου. Εύκολο rebound για τον Γιαννακούρο με το νούμερο 4. Άλλος Γιαννακούρος θα κατεβάζει την μπάλα. Παπαδιονυσίου ελεύθερος για 3. Ανάψα μόνο του και τη τιμωρεί. Ασίστα από τον Παύλο Γιαννακούρο και 12-29. Με ένα ακόμη δίποντο. Τα πιστόλια έχουν σκορ πρόκρισης. Ο Βούλγαρης στις δηλώσεις του δεν φάνηκε και ιδιαίτερα αισιόδοξος. Παρ' όλα αυτά, όλα κινούν ρολόι για την ομάδα του. Παπαϊωάννου προσποιείται, πάει προς τα μέσα, πατήσει γερά, καλάθι και φάουλ. Μεγάλο καλάθι εδώ, ανάσα. Με τους Real Madrid που έκαναν αλλαγή έξω Δημητρίου μέσα από τα Μολίκης. Δεν θα έρθει όμως το έμεσο τρίποντο. Λοιπόν, την Τάσκαρη. Πέρασε τώρα το κέντρο με πάσα. Η Άπη είναι άστοχο, έχει κερδίσει όμως το φάουλο και ο Βρεγούσης. Τρίτο ματικό για τους Real Madrid που έχουν άλλο ένα φάουλο να δώσουν. Δύο βολές για τον Χαράλαμπο Γκρεκούση. 14-29 το σκορ. Στους 15 η διαφορά. Μια στις δύο. Το 14-29.
24-30. Αγγέλης. Περνάει, βάζει έξω τον Γαμολίκη. Και μέσα από τον αριστερό διάδρομο θα σκοτήσει για μέχρι να μαζέψει το rebound. Παπαδιονυσίου. Δάσκαρης. Δάσκαρης περνάει. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Αυτό έχει ο Δάσκαρης. Rebound του Παπαϊωάννου. Προϋποθέσεις συνδυασμού, γυρνάει όμως η άμυνα των φιλοξενούμενων. Θέτε επίδεση για το Real Madrid. Αγγέλης. Στα 10 δευτερόλεπτα. Τα σπάρια 2 από το high post. Βάλα στο σίδερ, επιθετικό rebound όμως. Από τον Γκόντο, λαστόχησε. Πάρα λίγο να έχει μπάλα κατευθείαν πάνω στην κάμερα. Γιαννακούρος, ηρεμεί τώρα το ρυθμό, σίγια 3, αυτή τη φορά είναι άστοχο. Από τον Παπαδιονυσίου, στη συνέχεια όμως είχαμε κερδισμένο φάουλ. Έξω το 4 μέσα το 10. Τα πιστόλια για να κουρέσει το πάει στον Πάγκο να πάρει κάποιες ανάσες, καθώς έχει προσφέρει τα μέγιστα στην ομάδα του. Μέσα και πάλι ο Λιόλιος. Δύο βολές τώρα για τον Βασίλη Γιαννακούρο. Βρίσκεται βάλει και την πρώτη. 14-31. Του πρώτου αγώνα, rebound επιθετικό όμως από τον Τάσκαρη και νέο κερδισμένο φάουλ, μάλιστα είναι το πέμπτο μαντικό και πάλι βολές και τον Χαράλαμπο Γρεκούς αυτή τη φορά. Για να δούμε, 2-42 ακόμα. Μέσα από την βολή και η διαφορά στο σύν 18. Η δεύτερη, μάχη για το rebound. Έλα, έλα, έλα. Μάλλη είναι η μπάλα. Και να βόλει την ισορροπία τώρα η σειρά. Σκόρνε σαν να είναι 0-0. Πολύ δωρο για τον Κόγκο, Αγγέλης. Κόγκο για 2, το φάζει, έχει προηγηθεί όμως φάουλ. Θα μετρήσει το καλάθι. Και υπάρχει κερδισμένο φάουλ μάλιστα για τους Real Madrid που βρήκαν τρόπο να αντιδράσουν. Ακόμη 14 δευτερόλεπτα για εκείνους. Καμολίκης θα σηκωθεί για 3. Την μπάλα στο σίδερο. Το rebound. Αμυντικό rebound του Παπαϊωάννου. Δίσταση για 3. Βγάζει ωραία πάσα. Καμολίκης. Το βάζει. Έχει καποσάτελα στο μαρκέ. Θα τον σηκώσει ο Λιόλιος. Καλάθι. Ένα ακόμα από τον Καμολίκη. Για σύστα από τον Παπαϊωάννου. 18-32. Γρήγορη 4 πόντι για τους Real Madrid. Τρίποντο μακρινό από τον Λιόλιο. Που επαναφέρει την κατάσταση στο σύν 17. Για τα πιστόλια τρίποντος και στην άλλη πλευρά δεν θα έρθει απάντηση, αυτό έχει ο Αγγέλης. Παραμένει για τους Real Madrid όμως έξυπνα εκεί ο Γκόγκος, πέταξε την μπάλα πάνω στον Γρεκούση. Τα 7 δεύτερα ακόμα. Ένα ακόμα στην ανάπαυλα. Αγγέλης. Πολύδωρος. Σάρι έξω, Καμολίκης για 3. Έχει από το μέρος του ο Καμολίκης και αυτό φαίνεται. Συνδέεται με το αντίπαλο καλάθι από τα 6.75 και μειώνει σημαντικά τη διαφορά. 21-35. Είναι 14 τώρα τα πιστόλια. Διαφορά που δεν τους αρκεί. Ωστόσο έχουν θέσει καλές βάσεις από το πρωτεμήχρονο. Λιόλιος, κυρνάρει ο Ντάσκαρης, Λιόλιος για 3 από πολύ μακριά. Ίσως να ήταν βιαστική επιλογή, το rebound από τον Αγγέλη, θέλει να τρέξει γρήγορα. Περνάει τον Καμολίτσι. Ήρεμα του φωνάζει ο Πολύδωρος που παίρνει εξαιρετική πασακή, αλλά αστοχή. Ο Κόκκος δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Λιόλιος. Γιαννακούρος, πασάρει έξω. Για 2, μπάλα μπαίνει και βγαίνει από τον Γρεκούση. Το ριμπάνω τον Παπαϊωάννη, ο οποίος πιέζεται. Θα περάσει όμως το κέντρο.
Παπαϊωάννου, Πασαριέξη, ο Αγγέλης. Παπαϊωάννου για δύο. Θετικό rebound, Πολύδωρος. 14 ακόμα, Καμολίκης. Ωραίο το Eurostep, δεν θα πετύχει όμως το καλάθι. Rebound, αμυντικό. Τη φορά από τον Παπαδιονυσίου. Πάμε τώρα. Δεν προλάβει ένα στοιχείο και ο Αγγέλης. Έτσι ένα δευτερόλεπτα ακόμα. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά, έχουμε βολές για τον Χαράλαμπο Γρεκούση. 8, 11, 10, 0 και 25 η πεντάδα για τα πιστόλια. 15, 22, 50, 13 και 9. Έτσι από τη βολή χειροκροτούν τα πιστόλια για να εμψυχώσουν τον Γρεκούση. Θα βάλει τη δεύτερη, 21-37. Όλος ο χρόνος αγωμένη τώρα. Είναι για τους Ρεμάλ Μαζί, να δούμε αν θα τον εκμεταλλευτούν. Αγγέλης και ένα σκενάριο Γκόγκος. Βάλα στον Καμολίκη, εκείνος θα πάρει την ευθύνη. Κάνει έρμπολ όμως στους τριών πόντων. Και έτσι το πρώτο ημίχρονο θα βρει τους Ρεμάλ Μαζί στο μείον 15, 21-36 είναι το σκορ. Σε λίγο και πάλι μαζί για το δεύτερο συναρπαστικό ημίχρονο. Επιστροφή στην All Stars Arena. Πολλά έτοιμα για να κινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Πρώτη κατοχή από το Real Madrid. 58, 13, 15 και 9. Είναι η πεντάδα τους με τον Καμολίκη να έχει την μπάλα και να δίνει στον Παπαϊωάννου. Να θα πάρει screen. Πάει μέχρι μέσα και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ιδιαίτερα εκλογικός παίκτης πέρασε από το πρώτο βήμα από τον αντιπαλό του. Και συνδέθηκε με το καλάθι των πιστολιών. 23, 36, διαφορά στους 13, 0, 10, 9, 4 και 8. Η πεντάδα για τα πιστόλια που απαντούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Καλάθι από το νούμερο 9. Το νούμερο 5 διορθώνω. Από τον Βουλγαρή. Και σου πήγε από τον δεξί διάδρομο. Και τώρα μέσα τρίποντο. 1-3-2 για το μέρος σκορ. Αυτά τα πρώτα 25 δευτερόλεπτα της περίοδου. Πρίφτης Καμολίκης για τον Γκόγκο. Καμολίκης και πάλι περνάει την μπάλα στο χαμηλό πόστ. Πολύδωρος ανάμεσα από δύο παίκτες, εκεί δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Καλή άμυνα από τον Βούλγαρη που θα υπάρχει την μπάλα. Μια κατοχή για τα πιστόλια. Λιόλιος. Πάω και πάει ο Άννου. Λιόλιος θα πάρει το screen, θα σηκωθεί για τρεις, αλλά θα στοχίσει. Τώρα πάνω από τον Κρίστης. Θα κατεβάσει γρήγορα την μπάλα εκείνος. Κρίστης. Σουκάρει πάνω στον αντίπαλό του, δεν σκοράρει. Rebound του Βούλγαρη. 23-39. 16. Η ομάδα του Λιόλιου, ο οποίος ψάχνει τώρα στήριγμα. Γιανακούρος, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο πρώτο μέρος, Λιόλιος για 3. Επιφέρνει ένα ακόμη τρίποντο ο Γιώργος Λιόλιος. 23-42, διαφορά στους 19 και για πρώτη φορά τα πιστόλια έχουν σκορ πρόκρισης. Εδώ στο ΆΚΑ φαινόταν ακατόρθωτο λίγο πριν ξεκινήσει το πρώτο παιχνίδι και με βάση και την απόδοσή του στο Game 1. Δεν θα έρθει η απάντηση, ας πω και σε ο Πολύδωρος στο rebound από τον Ρεκούση. Για να κούρος Λόμπα ξεχασμένος εκεί. Θα πετύχει το καλάθι ο Ρεκούσης για σύστημα εξαιρετική. Τον Παύλο Γιανακούρο. Ενώ λέω ένα αμέσως time out για το Real Madrid, καθώς η διαφορά ξεπερνά τους 20 πόντους, 23-44. 7-36 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Έχει για Real Madrid 22, 9, 10, 8 και 15. Είναι η περίοδο για τους αστρόμαυρους με τον Παπαϊωάννου να έχει την μπάλα και να δίνει στον Γκόγκο. Εκείνος θα γυρίσει. Τρίφτης. Σκέφτεται, 7 δευτερόλεπτα ακόμα, πριν θα σκοθεί τώρα για 3 υποπίεση.
Το rebound από τον Βούλγαρη. 15-4, 0 και 8. Τώρα για τα πιστόλια. Προηγούνται με 21 πόντους. Για να κούρος. Ρεκούσης. Τα 7 δευτερόλεπτα. Πάλα στον Βούλγαρη. Είναι λογικά θα πάρει την ευθύνη. Μασάρι έξω. Ρεκούσης για 2. Αστοχή. Πάω το κρίτη. Κρίτη για μένα για την Ρεμάλ Μαδρί. Θα πρέπει να αλλάξουν πρόσωπο όμως. Τα πράγματα δεν κυλούν καλά για εκείνους. Φάουλ τώρα του Λιόλιου, ο οποίος δεν φαίνεται να συμφωνεί, από ένα φάουλ για κάθε ομάδα. Μικρή διακοπή για να δεις τα κορδόνια του. Ο Πολύδωρος, 23-44. Το σκορ. Ο Πολύδωρος θέλει να παίξει με τον Βούλγαρη. Θα γυρίσει, δεν είναι το στόχο όμως. Από τον Βούλγαρη που αμήνθηκε υποδειγματικά εδώ. Ζήτησε φάουλο. Ο Πολύδωρος 8-4 ακόμα για Ρεμάλ Μαδρί. Παπαϊωάννου. Θα σηκώσει για 3 με ένα βήμα στο πλάι. Φάνηκε και καλή εκτέλεση αλλά δεν πέτυχε το καλάθι. Στη συνέχεια κερδισμένο φάουλ. Από το επιθετικό rebound του Πολύδωρου, ο οποίος θα πάει στη γραμμή. Δεύτερο φάουλ για τα πιστόλια. Μέσα η πρώτη. 24-44. Μέσα και η δεύτερη διαφορά στις 19. Φυσικά το προβάδισμα ενός πόντου για τα πιστόλια. Βούλγαρης πέρασε όμορφα. Μαζί του ο ίδιος επιθετικό rebound και σκόραρε. Δεν μπόρεσε και ο Αγγέλης να βγάλει την άμυνα. Και στο δεύτερο χρόνο δέχτηκε το καλάθι. 25-46 στο σύν 21 και πάλι. Παπαϊωάννου, δίσταση για 3. Τρίχτης. Αλλά βρίσκει στο πόδι του Παπαδιονυσίου. Νούμερο 8. 14 δεύτερα. Αγγέλης θα του πάρει το πρωτοφόλι εκεί. Ο Γιανακούρος πάει μέχρι μέσα. Αστοχή όμως. Ο Βούλγαρης είναι εκεί. Θέλει και πάλι το αθλητικό rebound. Επερχόμενος ένας τρέιλερ. Ο Ρεκούσης ήτανε. Τριποντοάστοχο τώρα από τον Λιόλιο. Και rebound από τον Πολύδωρο. Τους Ρεμάλ Μαδρί, στο το νούμερο 22 το χαλάτι, τον Κόγκο με τα 9, 7-46, εξαιρετική φάση, στο ανοιχτό γήπεδο, Γιανακούρος, θέλει να πατήσει, δεν πάνε φάουλ, λέει, ο ρέφερι, διαμαρτύρονται τα πιστόλια. Βάλε στο πλάι το τρίποντο, από τον Τρίστη είναι άστοχο. Πάνω μακρινό του Λιόλιου. Το μάτς έχει ένταση. Είναι ντέρμπι. Λιόλιος. Θα σπάρει για 2 εκτός ισορροπίας. Θα το πει ο Λιόλιος. Πάνω του Κόγκου. Κόγκος. Παπαϊωάννου. Ο Λίδωρος με ένα δεξί χούτ. Θα πετύχει το καλάθι. Το καλάθι για τον φίλο του Ρεμάλ Μαδρί στο δεύτερο ημίχρονο. 29-46, 4-32 πριν τη λήξη της περίοδου. Στα αιμάτα τα πιστόλια. 4-5-8-10-0. Περίοδο για τα πιστόλια. 9-50-15, 23-22 για Ρεμάλ Μαδρί. Λιόλιος γύρισε εξαιρετικά, Βούλγαρης που έκοψε ο τρέιλερ, καλάθι και φάουλ. Σπουδαία επίθεση για τα πιστόλια. Η ασίστα από τον Λιόλιο. Γκολ φάουλ από τον Θοδωρή Βούλγαρη. Θα πάει και στη γραμμή. Δύο φάουλ για φωτές ομάδες. Δεν θα έρθει στο τρίποντο. Το rebound από τον Κόγκο. Από Ιωάννο. Περάσει και
θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Φοβερός ο Παπαϊωάννου. Σε μία ακόμα προσωπική του ενέργεια. Παίρνει το καλάθι. Δεν θα έρθει η απάντηση στο στοιχείο ο Βούλγαρης. Μαζεύει το rebound ο Παπαϊωάννου. Θα κατεβάσει και γρήγορα την μπάλα. Παπαϊωάννου πασάρει έξω. Αγγέλης. Καλή άμυνα του Λιολιού. 31-48. Διαφορά στις 17 τώρα. Δεν θα πέσει πιο χαμηλά. Θα πέσει στο στοιχείο ο Γιώργος και μαζεύει το rebound ο Γιώργος. Μάθησε με τρελή ρυθμό από το ξεκίνημά του. Λίγες επιθέσεις για τις δύο ομάδες έχουν γίνει οργανωμένα. Βλέπουμε πολλούς εφημιασμούς. Κατοχή είναι για τους Real Madrid τώρα. 6,5 λεπτά ακόμα στο 2 δεκάλεπτο. Είναι μια μικρή διακοπή για να συμπληρωθούν. Υπάρχει η δρότηση εκεί. 23-22. 15-50 και 9. Μετά για τις Real Madrid. 4-10, 11, 5 και 0. Μετά για τα πιστόλια. Αγγέλης στον αριστερό διάδρομο θέλει να πάει. Τα χρησιμοποιήματα λέει ο ρέφερι. Ο Αγγέλης ζητάει φάουλ. Διαφορά στους 17 ποντούς. Είναι ένα δηλαδή για τα πιστόλια. Λιόλιος θα περάσει την μπάλα στον Γιανακούρο. Θέλει να παίξει με τον Τόγκο. Πάει σιγά σιγά προς τα μέσα, θα γυρίσει αλλά θα στοχίσει. Βούλγαρη σπηδάει ψηλά. Τελικά το εκθετικό rebound θα μαζέψει ο Γιανακούρος στο νούμερο 11. Βούλγαρης πασάρει έξω, Λιόλιος για 3. Το τρίποδο του Λιόλιου που στέλνει διαφορά στις 20. Σκορ πρόκρισης και πάλι για τα πιστόλια. 31-51. Παπαϊωάννου που έχει δώσει αξιόπιστη λύση στην ομάδα του. Θα περνάει την μπάλα στο χαμηλό πόστο. Πολύ καλός σαν σε βολές εκεί ο ψηλός θα πετύχει το καλάθι. Έπειτα από την ασίστ του Κόγκου για το 33-51. Ενώ ο Λιόλιος κατεβάζει την μπάλα και δίνει στον Βούλγαρη. Βούλγαρη. Για δύο είναι έστοχο. Τώρα μπαίνουν όλα για τα πιστόλια. Ο Παύλος Γιανακούρος θα πετύχει δύο ακόμα πόντους. 33-53. Τώρα το δεκάλεπτο αναμένεται συγκλονιστικό εδώ στην No Stars Arena. Ενώ στο χ ο Αγγέλης πασάρει την τιμή από τον Βούλγαρη. Συγκλονιστικό μπλοκ από τον Παπαϊωάννου. Απίστευτη φάση. Ενώ η μπάλα παραλίγο να έρθει κατευθείαν στην κάμερα. Αφιανόητο το μπλοκ από τον παίκτη των Real Madrid που σηκώθηκε. Λες και είχε πάρει τα σανσέρ εκεί. Στο χ ο Δημητρίου. Ο Λίδωρος είναι και πάλι εκεί. Τραφώνει και δεύτερο εξαιρετικό rebound στη συνέχεια, θα κερδίσει φάουλ από τον Γρεκούση. Και τώρα παραμένει στους 20 πόντους. Το μάτς έχει πολλή ένταση, αρκετό μπασκετικό ξύλο και πολύ ωραίες φάσεις. Έξω το 15 μέσα το 13. Καμολίτη στη θέση του Παπαϊωάννου. Πολύδωρος. Καμολίκης. Αγγέλης τώρα. Σταματάει την τρίπλα, θα δώσει μέσα. Ο Λίδωρος κλείνεται. Το double team αμέσως. Αγγέλης για 3. Θα βάλει το καλάθι. Με μικρό δώσει τρίπλης. Η μπάλα αναβητάει στη Στεφάνη και καταλήγει στο πλεκτό. 36-53. Διαφορά στις 17. Βούλγαρης. Λιόλιος θέλει να απαντήσει. Και τα καταφέρνει. Τι μάτς βλέπουμε εδώ στο ΆΚΑ. Ο Λιόλιος θα φτύνει και πάλι τη διαφορά στους 20 πόντους. Πραγματικά σπουδαία παράσταση από τα πιστόλια αλλά και από τους Real Madrid.
Γκόγκος τώρα θέλει να απαντήσει. Εκείνος θα αστοχίζει όμως από την περιφέρεια. Rebound Λιόγιου, ο οποίος κοιτάζει αμέσως κάποια μακρινή πάσα. Θα κατεβάσει την μπάλα. Πιέζεται από τον Αγγέλη. Βουλγαρίς. Και πάλι τον Ακούρος. Βουλγαρίς. Κάνει μια λόμπα εκεί για τον Λιόγιο. Goal foul. Θα δεχτεί το καλάθι εκεί ο Δημητρίου. Δύο ακόμα πόδια για τον συγκλονιστικό Λιόλιο. Επίσης ήταν καλός και στο πρώτο μήχρονο, αλλά στο δεύτερο έχει κάνει τραυματικά τη διαφορά. 36-58. Διαφορά για πρώτη φορά στους 22 πόντους. Και τώρα στις 23. Ουσιαστικά προβάδισμα 5 πόντων για τα πιστόλια. Αν συμπεριλάβουμε και τη διαφορά του πρώτου αγώνα, που είχε λήξει 40-58. 12 ακόμα, όλα για τους Real Madrid. Μπάλα στο χαμηλό post, Πολύδωρος στο double team. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Πάντα επιθετικό όμως, για 2 είναι εύστοχο. Στη λήξη του χρόνου επίδεσης και στη λήξη του 3 λεπτή από τον Δημητρίου, που βάζει ένα μεγάλο καλάθι. 38-59. Σε λίγο και πάλι μαζί για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Ακόμη 10 αγωνιστικά λεπτά στην All Stars Arena. Για να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα της σειράς. Συν 21. Τα πιστόλια από την πρώτη κατοχή. Παράβαση 5 δευτερολέπτων. Η πίεση εδώ των Real Madrid από δύο καρπούς. Καθώς ανάγκασαν σε λάθος τα πιστόλια και θα έχουν εκείνη τελικά την πρώτη επίδεση. 15-22, 9, 13 και 8. Είναι η πεντάδα τους. Τον Αγγέλη να έχει την μπάλα. Δεν θα περάσει η πάση του. Κλέβει ο Λιόλιος, πάσα μακρινή. Για τον Γιανακούρο κάπως δυνατή, αλλά εκείνος προλαβαίνει. Θέλει να πάει από την baseline, αστοχή. Bound αμυντικό τελικά. Αγγέλης. Θα σουτάρει για 2 στον εφημιασμό, αστοχή. Επιθετικό rebound όμως από τον Πρίκτη. Όχι, από τον Γκόγκο ήτανε, διορθώνω. Αγγέλης τώρα διστάζει, πασάρει στη weak side. Το τρίποντο είναι άστοχο. Μπάλα μπήκε και βγήκε στην κυριολεξία. Το σουτ του Thrift, ο οποίος φαίνεται να έχει χτυπήσει. Θα δούμε, είναι κάτι σοβαρό. Φαίνεται να πονάει ο παίκτης στον Real Madrid. 14, 11, 13 και 25. Πέταλα για τα πιστολιά. Τρεις βολές. Το φάουλ ήταν πάνω στο σουτ του Κρίφτη, ο οποίος μπορεί να ισοφαρίζει τώρα το σκορ του πρώτου παιχνιδιού. Κάνει όμως πολύ πολύ και ακόμα 2. Βάζει τη δεύτερη. 39-59. Στην τρίτη, το rebound αμυντικό, τον Ταγκάση, τον Μετά. Άρα να μεσικά δεχτεί για τα πιστόλια. Για μάλλον Μαντρί έχουν ανεβάσει ένταση και στην Αμερική της Τουρκία. Και αυτό έχει βγει τώρα όμως κάνουν λάθος με τον Αγγέλη, θα κλέψει ο Ντάσκαρης. Λιόλιος. Ο Αγιονυσίου για τον Ντάσκαρη. Είναι το πλέξιμο, δεν θα ολοκληρωθεί όμως, θα προσπατάει την πλάγια γραμμή ο Παπαδιονυσίου. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Τους καλανόλευκους. Δάσκαρης. Περνάει την πάρα στον Λιόλιο. Εκείνος θα πασάρει έξω ο Παπαδιονυσίου, δεν θα προλάβει. Γίνεται το λάθος, αυτοία στους εδώ. Ο Ρεάλ Μαδρίτης είναι αποφασισμένοι στο ξεκίνημα της τελευταίας περίοδου. Σιγά όμως βρίσκονται ακόμα στο μείον 2. Αστοχή ο Παπαϊωάννης στο 3 πόντων. Τον λιμπάν από τον Λιόλιο, πασαμακρινή για να κούρος. Δεν θα πετύχει το καλάθι, γύρισε και έβγαλε την άμυνα. Με φάουλ όμως ο Παπαϊωάννου. 2 βολές για τον Βασίλη Γιανακούρο. Από ένα φάουλ κάθε ομάδα. Έξω από την βολή, ενώ αυτό πρέπει να βάλει το τρίτο φάουλ, ανάξω καλά, του Παπαϊωάννου.
Έξω και η δεύτερη. Ο Παπαϊωάννου στο rebound. Παπαϊωάννου. Είναι αδύνατη πλευρά. Αρχέλης για 3. Είναι καλό το σούντερ. Θα καταλήξω με το καλάθι. Τρίφτης. Επιθετικό rebound και καλάθι. Η συνεννοησία στην άμυνα των φιλοξενούμενων. 41-59. Η σειρά στο 0-0 αυτή τη στιγμή. 40-58 ήταν το πρώτο παιχνίδι της σειράς. 41-59 τώρα το σκορ. Στα πάντα τα πιστόλια του πια 2 είναι άστοχο από τον Γιανακούρο. Το rebound αμυντικό τελικά από τον Παπαϊωάννου που βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο. Αγγέλης δεν θα περάσει από τον Παπαδιονυσίου που του κάνει το φάουλ. Ο Χάρης δεύτερο μαγικό για τα πιστόλια. Είχαν φάουλ να δώσουν. Ίσως ήταν και καλό φάουλ καθώς υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις εφημιασμού για τον Real Madrid. Ο Σταυρωτή τρίπλα τώρα και reverse κίνηση. Για να αστοχίσει όμως ο Αγγέλης και να μαζέψει το rebound. Ο Γιανακούρος που κάνει όμως την κατοχή. Έκλεψε ο Δόγκος. Γέλης. Ένα σούτ περίεργο τρόπο από τον Παπαϊωάννου που σύμισε επίθεση. Η μπάλα κατέληξε στο χέρι του Ντάσκαρη. Το σκορ παραμένει στο 41-59. Μετά και 23 για το τέλος. Υπάρχει πολύ χρόνος ακόμη στο μάτς. Παπαδιονυσίου βρίσκει τον Λιόλιο, εκείνος είχε πάρει καλή θέση. Είχε το μισμάτς με τον Πρίφτη, τον ανέγκασε να του κάνει το φάουλ. Και θα πάει στη γραμμή. Όχι, χαμηλά έχει δοθεί. Ενώ έχουμε αλλαγή. Ναι. Time out μάλλον. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή στο ΑΚΑ. Κατοχή για τα πιστόλια. 13-4, 11, 10, 25 είναι η πεντάδα της. Λιόλιος. 13 δεύτερα. Στη διάθεσή τους η Γαλανόλευκη. Λιόλιος. Λέγει ο Αγγέλης, πάσα μακρινή, Παπαϊωάννου, Φιζδί, δεν θα πετύχουμε στο καλάθι, η μπάλα παίζει περίεργα παιχνίδια εκεί. Έχει κερδίσει όμως το φάουλ, το παίχτης στον Ρεμάλου Μαντρί. 8, 9, 13, 15 και 22. Έχουμε και τα ρεμάλια. Τρίτο ομαδικό φάουλ για τα πιστόλια. Έχουν άλλο ένα φάουλ να δώσουν στα τελευταία 7 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα που απομένουν. Έτσι από τη βολή. Έξω και η δεύτερη, η φάουλ ψηλά από τον Γιανακούρο με το νούμερο 11. Λιόλιος για 3 στον εφηλιασμό. Αστοχή αυτή τη φορά. Πάντα με την κόρη τον Παπαϊωάννου, θα κατεβάσει και ο ίδιος την μπάλα. Παπαϊωάννου πασάρει έξω τώρα. Αγγέλης ωραία στον Καμολίκη. Εξαιρετική φάση από τους Ρεμάλ Μαντρίτ. Εφηδιασμός για σεμινάριο. Αυτό το καλάθι. Παπαδιονυσίου για 3. Θα έχει και 3 βολές. Φάουλ από τον Αγγέλη. Το φάουλ. Ο Παπαγεννησίου θα πάει στη γραμμή. Μετά το τρίτο ομαδικό φάουλ των Real Madrid. 43-59 το σκορ. Διαφορά στους 16. Τώρα στους 17. Σε 18 διορθώνω. Τρεις στις τρεις από τον Παπαδιονυσίου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε στο maximum το δώρο του Αγγέλη. Πάμε κάποιες αλλαγές για τα πιστόλια. 11, 10, 25, 5 και 4 είναι η πεντάδα τους. Από την ίδια πεντάδα συνεχίζουν οι Ρεμάλ Μαντρί. 43-62. Καμολίκης για τον Παπαϊωάννου. Μπάλα στον Γκόγκο, εκείνος θα γυρίσει, θα πάει προς την baseline, τώρα πασάρει έξω, Αγγέλης. Σε σου τριών πόντων θα αστοχίσει. Καμολίκης είναι και πάλι στο κατάλληλο σημείο, γραφών την μπάλα. 2 δεύτερα ακόμα. Το χρονόμετρο δεν ανανεώθηκε.
Και καθώς η μπάλα δεν βρήκε στη Στεφάνη. Αλλά εκεί για τους Ρεμάν Μαδρίτη που ψηλώνει το σχήμα έξω. Χαμολίτης μέσα από Λίδωρος. Τελευταίο πεντάλεπτο στο ΆΚΑ. Στο σκοράρι ο Παπαϊωάννου. Το ριμπάνω από τον Γιώργιο Βούλγαρης. Το σύν 19. Η διαφορά λάθος τώρα από τον Βούλγαρη. Θέλησε να βγάλει πάσα στην πλάτη της άμυνας για τον Παύλο Γιανακούρο. Κανόνες κάπως πιο δυνατή. Έτσι. Ρεμάν Μαδρίτη θα πάνε και πάλι στην επίθεση για να πάρουν εκείνη σκορ πρόκρισης. Πολύ πόντι ουσιαστικά με έναν πόντο. Κρίσκης αμαρκάρι στο 2-3. Δεν θα τιμωρήσει την αντιπαλιά με ένα rebound. Επιθετικό όμως τον Παπαϊωάννου, ο οποίος συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα. Σουτιά 2, υποπίεση ανάμεσα σε δύο παίκτες. Θα βρει τον τρόπο να σκοράρει ο Γκόγκο. Έχουμε λάθος στην επαναφορά από τον Τάσκαρη, ο οποίος μπήκε μέσα στο παρκέ. Εντός της γραμμής μάλλον. 45-62. Στις 17 η διαφορά. Βρίσκεις για 3. Αστοχή. Πάουν από τον Γιανακούρο με το 4. Γιανακούρο. Πατάει φρένο και δίνει στον Βούλγαρη. Δεν θα πάει προς τα μέσα. Δεν θα νικήσει τον Πολύφερο. Που μαζεύει και το rebound. Ο σέντερ τον Ρεμάν Μαδρί. Στην άλλη πλευρά. Άστοχο το λέει από τον Παπαϊωάννου. Δείξε πολύ ψηλά εκεί αλλά δεν σκοράρε. Σκοράρουν όμως στην άλλη πλευρά τα πιστόλια. Επί το βασί του Βούλγαρη. Αφήστε μάλλον το καλάθι για το 45-64. Και το σύν 19 των πιστολιών. Τρίφτης 4 και 20 ακόμα. Προσωπική ενέργεια του Τρίφτη με κερδισμένο φάουλ για τους Ρεμάλ Μαντρί. Διαμαρτύρονται τα πιστόλια. Ο Λιόλιος συγκεκριμένα. Δύο βολές για τον Τρίφτη, τέταρτο μαδικό για την παρέα του Γιώργου Λιόλιου. Δεν έχει άλλο φάουλ να δώσει χωρίς να στείλει τους Ρεμάλ Μαντρί στη γραμμή. Μέσα η πρώτη, 46-64. Μέσα εκεί η δεύτερη, 47-64. Πολύ καλή. Είναι τα σκρίνη στο ζωγραφιστό. Ο Λιόλιος τα εγκυμπαλά. Κλείνει όμως η άμυνα τον Ρεμάλ Μαντρί. Γιανακούρος. Λιόλιος στα 5 δευτερόλεπτα. Ένα σουτ για 3. Είναι άστοχο. Κακό σουτ. Rebound του Δημητρίου. Αγγέλης θέλει να φιλιάσει. Θα περάσει ο Αγγέλης. Θα βάλει και το καλάθι. Εξαιρετικό coast to coast από τον Αγγέλη. 49-64. Και με ένα μικρό ξέσπασμα. Ρεμάλ Μαντρί μειώνει σημαντικά τη διαφορά. Δεν θα έρθει απάντηση. Αστοχή ο Βούλγαρης, rebound του Πολύδωρου. 15 διαφορά. Το συν 3 δηλαδή. Οι Ρεμάλ Μαντρί που αστοχούν με τον Αγγέλη στους τριών πόντων. Για να μαζέψει το rebound το Βασίλη Γιανακούρος με το νούμερο 11. Λιόλιος. Γιανακούρος θα κερδίσει φάουλ. Χαμηλά. Λέει ο ρέφερι. Τέταρτο μαδικό. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Σοφαρίζουν τα μαδικά. Οι Ρεμάλ Μαντρί. Από εκεί πέρα κάθε φάουλ θα είναι βολές. 16 δεύτερα ακόμα. Τάσκαρ στην επαναφορά. Δώσε τον Γιανακούρο, εκείνος θα σηκωθεί για 3. Είναι άστοχος. Μάχη για το rebound, νικητές. Η Ρεμάλ Μαντρί. Ο Βούλγαρης έβγαλε την μπάλα, λέει ο ρέφερι. Συνέχεια στο μάτς. Αγγέλης. Τελευταίο τρίλεπτο. Είτε από τα σκήνια πήρε την μπάλα Δημητρίου. Τρίφτης τώρα. Αγγέλης για 3. Μεγάλο τρίποδο από τον Αγγέλη. Που μειώνει τη διαφορά στους 12 πόντους. Και δίνει σοβαρό προβάδισμα στην ομάδα του.
Οι Real Madrid ξυπνούν την πιο κατάλληλη στιγμή και φωνάζουν παρόν με τον Αγγέλη. Λιόλιος θέλει να απαντήσει από πολύ μακριά και τα καταφέρνει. Τεράστιο τρίποντο από τον Λιόλιο. Τι μάτς βλέπουμε εδώ στην All Stars Arena του ΆΚΑ. Η διαφορά και πάλι στο σύν 15. Και όλα είναι και πάλι ανοιχτά. Αγγέλης. Ο Λίβερος που πάει για να σκρινάρει τώρα. Πάρει το screen. Ο Αγγέλης πάσα στην αδύνατη πλευρά. Αγγέλης και πάλι για τρεις. Αυτή τη φορά στο σύν μακρινό. Επιθετικό rebound όμως από τον Πρίφτη. 12 ακόμα για τους Real Madrid. Αγγέλης θα σουτάρει μπροστά στον Ντάσκαρη. Θα στοχίσει όμως στους τριών πόντων. Νέο επιθετικό rebound στην ενοησία στην άμυνα των πιστολιών που κοστίζει μια ακόμα κατοχή. Το rebound αυτή τη φορά το πήρε ο Ντόγκος. Τώρα παίζουν και με το χρόνο οι Real Madrid που έχουν το προβάδισμα. Πρίφτης για τρεις. Τώρα θα πάει πίσω από το ταμπλό. Φάουλ ζητάει το παίκτης των Real Madrid. Δεν δίνεται όμως κάτι τέτοιο. Μέσα στο 15 ο Παπαϊωάννου στη θέση του μετρίου σε Real Madrid που ουσιαστικά βρίσκονται στο συν 3. Αν λάβουμε υπόψη και το Game 1, 52-67 το σκορ. Βουλγάρι. Για να δούμε. Για να κούρος, ωραία θα γυρίσει. Κερδίζει το φάουλ, θα πάει στη γραμμή. Αν βάλει και τις δύο θα μειώσει τη διαφορά στην ελάχιστη τιμή της. Θυμίζω ότι αν το παιχνίδι λήξει στην κανονική του διάρκεια με συν 18 για τα πιστόλια θα έχουμε παράταση. Μέσα από την βολή. 52-68. Μέσα και η δεύτερη χέρι αλφάδια από τον Παύλο Γιανακούρο. Ο Βασίλης Γιανακούρος θα πάει στον Πάγκο για να περάσει τη θέση του. Ο Καράλαβος Γρεκούσης. Time out εδώ μεταξύ που καλεί εκεί ο Δημητρίου για τους Real Madrid. Σε λίγο και πάλι μαζί για τα τελευταία συγκλονιστικά 84 δευτερόλεπτα. Επιστρέψαμε. Μπαίνουμε στις ειδικές καταστάσεις. Παρότι η διαφορά είναι στο συν 17 στην ομορφιά αυτού του συστήματος πρόκρισης, να το πούμε έτσι. Κατοχή είναι για τους Real Madrid. 1-24 από το τέλος. 8-15. 9-50 και 22. Πεντάδα για τα ρεμάλια. Έχουν ακόμη 14 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους. 25-0, 4, 5 και 10. Πεντάδα για τα πιστόλια. Αγγέλης που έχει πετύχει μεγάλα σούτ στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύδωρος. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Κλείνεται. Τίποτα. Βήματα λέει ο ρέφερι. Τον ακριβώς δίπλα. Double team για τα πιστόλια λειτουργήσε και πάλι. 61 δευτερόλεπτα ακόμα. Σκορ πρόκριση αυτή τη στιγμή έχουν οι Real Madrid. Για να ακούω. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε στο πρώτο παιχνίδι. Πάρα στον Βούλγαρη. Λιόλιος. Σίγουρα θα πάρει την ευθύνη των τελευταίων σουτ. Γρεκούσης, δύσκολη ενέργεια, στοχή. Μάχη για το rebound, κατοχή. Για Real Madrid. Διαφωνεί ο Βουλγαρής. Ολόκληρη επίθεση 24 δευτερολέπτων. 40 δεύτερα ακόμα. Πολύ κρίσιμη επίθεση αυτή. Αν σκοράρουν οι Real Madrid, νομίζω ότι καθαρίζουν την πρόκληση. Ο Παπαϊωάννου. Το screen, ψάχνει στήριγμα. Πρίφτης, Αγγέλης. Διστάζει πάνω του ο Λιόλιος. Μπάλα στον Πολύδωρο, εκείνος θα γυρίσει. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Rebound από τον Βούλγαρη. Μεγάλη άμυνα και μεγάλο rebound από τον Θοδωρή Βούλγαρη. 14 δευτερόλεπτα ακόμα. Φάουλ από τον παίκτη της τον Real Madrid εκεί. 13,1 για το τέλος. Και με δύο εύστοχες βολές ο Βούλγαρης δίνει σκορ πρόκρισης. Στα πιστόλια. Βάζει την πρώτη, ψύχρεμος ο Βούλγαρης. Διαφορά στους 18 πόντους. Στο 0-0 δηλαδή.
πιστόλια, time out από τους Real Madrid. Συγκλονιστικό φινάλι αναμένεται τώρα τα τελευταία 13,1 δευτερόλεπτα. Να δούμε τι θα επιλέξουν οι δύο ομάδες. Στροφίστε πολύ λίγο. Ακόμη 13 δευτερόλεπτα για να μάθουμε το μεγάλο νικητή της σειράς. Για να μάθουμε ποιος αντιμετωπίσει τους Χάρλεμς. Με φάση των 8, 22, 50, 13, 15 και 8 η πεντάδα για τους Real Madrid. 5, 10, 0, 4 και 25 για τα πιστόλια. Στο συν 19 η ομάδα του Λιόλιου, Παπαϊωάννου, ξαναπέρασε για να αναλάβει την ευθύνη. Περνάει, ασάρι στον Πρίστη, εκείνος θα σουτάρει για 3, αστοχή. Μακρινό ριμπάουν από τον Τενακούρο που κερδίζει για διακριτικό φάουλ. Και η πρόκριση έχει τελειώσει. Θα γράψουν ιστορία τα πιστόλια σε αυτό το γήπεδο. Τεράστια πρόκριση για την παρέα του Βούλγαρη και του Λιόλιου. Δύο βολές τώρα για τον Γιανακούρο και συνέχεια κατοχή θα είναι για τα πιστόλια. Πραγματικά έκανα μια εξαιρετική εμφάνιση από τα πρώτα λεπτά. Από το πρώτο μέρος πήραμε μεγάλη διαφορά, την κράτησαν μέχρι το τέλος. Μέσα και η δεύτερη βολή τώρα από τον Γιανακούρο. 52-73, διαφορά ήταν τους 21 πόντους. Υπάρχουν 2,4 δευτερόλεπτα ακόμα. Γιανακούρος θα περάσει. Κι άλλο κερδισμένο φάουλ για δικαστικού χαρακτήρα τώρα. Τέλος, έχει τελειώσει το μάτς. Τα πιστόλια είναι στη φάση των 8. Θα αντιμετωπίσουν τους Χάρλεμς. Είναι μια τεράστια πρόκριση για εκείνους. Πραγματικά συγκλονιστικό φινάλε. Ίσως στην πιο ωραία σειρά του καλοκαιρινού πρωταθλήματος της Summer Development League. 40-58 θυμίζω έλειξε το πρώτο παιχνίδι όταν υπήρχαν τα πιστόλια σε μια κακή εμφάνιση για εκείνους. Κακή εμφάνιση απόψε ήταν η Real Madrid. Υπήρχαν με 21 πόντους και αποχαιρέτησαν το καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Τελικό σκορ 52-73. Τεράστια πρόκριση για τα πιστόλια από όλους εμάς. Καλό σας βράδυ.